fragmento que tiene. En el exterior tiene acciones, en capitalía, pues entonces, o con los controles, con cada instante. Quitan aquí el fragmento, un poco más dulce. Quitan el fragmento. Tiene la llave, si aquí cogeron. Si cogeron, le digo, esto se va a hacer, pues a tu sello. No sé qué hay aquí. Y aquí a mi que sea el pano, se acuerda mucho, entonces déjate el cartón. Si no sea, tiene un entrado de cartón. Eche. Δεν είναι να διαβάσω ένα σημείο από το βιβλίο. Αγαπητοί, την δολοφονία του Καποδίστρια υποδέχτηκαν με χαρές και τραγούδια στην Ήδρα, στη Μάνη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, οι προοδευτικοί, οι ελευθερόφωνες, οι συνταγματικοί. Ο τύραννος, ο Ρώσος αντίπατος δεν υπήρχε πια. Έφτασαν στο σημείο να κάνουν γιορτή στο ορφανοτροφείο της Έλληνης και έβαλαν τα ορφανά που είχε περιμαζέψει ο Καποδίστριας από την Δρόμη να τραγουδάνε και να δοξάζουν τον Θεό γιατί πέθανε ο τύραννος. Και λέτε λίγο πιο κάτω, πανηγύριζαν οι κοπτώμενες για τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων εφημερίδες της Αγγλίας και της Γαλλίας. Ο τύπος εποχής δηλαδή, τα μίδια της Αγγλίας, εγώ θα προσέφηκα στη Θεσσαλάμπη. Την Ήδρα, αν δεν κάνω λάθος, θα πανηγύριζε και την εφημερίδα. Αυτός έστελνε τα αποκρίσεις. Αυτός είχε ο γαμπρός του κουμπιδιώτη. Ήταν στην Αγγλία για να πάρει τον Ντάνι. Επίσης, κάποιο ο γαμπρός ήταν ο... Ο γαμπρός του Ορλάντου. Ο Ορλάντου. Είχε πάει στην Αγγλία μαζί με άνθρωπο του Μαυροκοντάκη τον Μεγδόση. Αυτό λοιπόν στέλνανε γράμματα. Πρόβανε και λεφτά και τέτοια βέβαια. Λοιπόν, στέλνανε γράμματα ότι ο Φανούς είναι το Καποδίστρια. Στέλνανε γράμματα ότι πανηγύριζε με τον Φανούς. Θέλανε τα αποκρίσεις, λέω, όποιες επιστολές, θέλανε τα αποκρίσεις. Ότι πανηγυρίζουν, τους γλεντάρει, ότι απελευθερωθήκαν από τον τύραννο. Και τα αναμετάδιδαν αυτοί. Και έμεινε η Ευρώπη έκταση, και λέει, τύραννο στον αυτό. Εάν όμως διαβάσει κανείς το βιβλίο, έτσι, όχι αυτό ήταν τύραννο. Ήταν ο Σωτήρας Ελλάδας, αλλά εκεί δεν είναι το συμβούλιο τώρα. Είναι άγνωστο. Και το εσύ δεν το ξέρω. Γι' αυτό και το αφιερώνω στο. Γι' αυτό και το αφιερώνω στον Καποδίστρια. Θα σας πω και κάτι, τώρα δεν αξιοποιήσω εγώ, αλλά με πήρε ο Υπουργός, αν το πω έτσι, ήταν αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών, μου λέει ούτε πως έτσι, ο σημερινός Υπουργός των Εξωτερικών, με πήρε και μου λέει, ξέρεις κάτι, είσαι ηθικός αυτοίγος, με τι μου στάγει, δεν τον ήξερα, δεν τον ξέρω, δεν έχω μιλήσει. Κύριε Γραμμόπουλο, λέει. Δεν έχω βάλει μες στο γραφείο του Υπουργού το Καποδίστρια. Δεν τον είχε βάλει κανείς Υπουργός Εξωτερικών. Λέει γιατί, γιατί διάβασε το βιβλίο. Να μια, ας πούμε, έτσι, μια ιδέα του ανδρός. Εγώ θεωρώ προσωπικά και... Η πρώτη κυβερνήτη της χώρας. Εγώ θεωρώ, κύριε Σαχίδη, εγώ θεωρώ... Της χώρας, περίπου ως ντροπή δηλαδή. Το σημαντικότερο άντρα του εμφάνισης ήταν ο Καποδίστρια. Προσωπική μου άποψη. Από αυτά που μπορέσουν να μάθουν. Θεωρώ ότι τον σπουδαιότερο άντρα μετά την Επανάσταση έχω πει και μετά τον πρώτο πρώτο. Δεν είναι γιατί την Επανάσταση. Έχετε εδώ ιστορικές αναφορές, συνέστημα, βλαφυρές περιγραφές. Μην κάνει η δημοσιογράφη του Σοκάρη. Αυτό που μου δείτε εδώ. Ότι μετά τη δολοφονία ο αδερφός του Αγουστίνου πήρε το πτώμα του νεκρού ανδρός να το πάει στην Κέρκυρα και να το θάψει. Αφού όλοι οι άλλοι πανηγύριζαν, έπεσε ο τύρος. Σημειώνεται και καταγράφει το σύνολο. Ξέρω ένα εκπληκτικό γεγονός. Σα παρόλο που μέσα σοκαρίστηκα. Ξέρω τα βεβαίως τα εφτάμισα είναι υπό αγγλική κυριαρχία. Το πλοίο λέτε εδώ στο βιβλίο σας, το πρόσφεραν οι Ρώσοι για να μεταφέρει το Αγουστίνο στο νεκρό Καποδίστρια στην ιδιαίτερη πατρίδα να μεταφέρει, δίπλα στις τάσεις των Ολέων.
Και τι συμβαίνει σαν ένα συμπέκτημα, το οποίο του φέρνει πια με πρώτο καθόλου. Ναι, δεν το επιτρέπουν, δεν το επιτρέπουν να τον φάξουν νέα. Δεν το επιτρέπουν να βγάλουν το σωρό από το δύο και να γίνει καθή. Παραφήσανε να πάει μεσάνυχτα, να είναι πάση πόλη, να μην δουν προβλήματα, έτσι τον υπολόγισε ο αρμοστής. Να μην προβλήματα, τι είναι αυτό το σπίτι. Και το χάσανε και πάση νύχτα. Αυτό θα βγει κάτι αυτά που λένε προηγουμένως, ότι ξέρει κάτι άγγλοι, που είναι πέδαρα. Και αν το θέλανε, το θέλανε και πιο πιο στον άνθρωπο. Μέχρι την ταφή δεν κάνει. Ένα στοιχειώδες, έτσι, ανθρώπινο το χρέος. Θέλω να ρωτήσω αυτό το λίγο. Να μην αφήσουν να πλάσουν το εαυτό. Αυτό δεν θα βγει τίποτα. Ή να κάνω μία έτσι ένα παραλληλισμό. Ο Σωκράτης έλεγε τα γάρα τα νύ, και τον εφανό θα στήσουν έτσι για άλλο. Εάν από αυτό τώρα μπορούμε να βγάλουμε την πέρα, καταλαβαίνουμε πόσο θέλουν οι άνθρωποι να το δείξουν. Ούτε λεπτό.